στη ζεστή αγκαλιά της αστείας μητέρας στη Λιβαδιά γιορτάστηκε η γεννήτρα και τεχνήτρα της ζωής, η μάνα, στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω του κορονοϊού. Οι μαμάδες, γιαγιάδες της αστείας μητέρας βγήκαν αλόβητες από την υγειονομική κρίση και το διοικητικό της συμβούλιο γιόρτασε διπλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας στη γιορτή της μητέρας, στις μητέρας που γιορτάζουμε σήμερα, που ζει, που έφυγε, την άνεργη, τη μάνα του πολέμου. Αλλά εμείς πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι βγήκαμε αλόβητοι από αυτή την τριετία. Όλες οι γιαγιάδες μας βγήκαν καλά, σας στέλνουν τις ευχές τους και ευχόμαστε για πολλά χρόνια να γιορτάζουμε μαζί τη γιορτή της μητέρας. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τις εργαζόμενες που δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό αυτά τα 3 χρόνια και μας κάναν περήφανες, γιατί η αιστεία μητέρας είναι όλων των Λιβαδιτών και όχι μόνο του Συμβουλίου της Αιστείας Μητέρας. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε μια εκδήλωση αγάπης, τιμής και ευγνωμοσύνης στη μητέρα, το παρόνοδεσαν σύσσωμες οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές αρχές της περιοχής. Επιστρέφοντας στην κανονικότητα, μετά από την προσπάθεια όλων, πολιτείας και πολιτών, αποκτήσαμε την ελευθερία μας, αποκτήσαμε τη ζωή μας και σήμερα είμαστε εδώ στο Ίδρυμα της Αιστείας Μητέρας, όπου μας φιλοξενεί το Διοικητικό Συμβούλιο για να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας. Ευχόμαστε χρόνια πολλά στις μητέρες, σε όλες τις μητέρες που μας μεγάλωσαν, που έδωσαν τα πάντα στην οικογένεια και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου, χρόνια πολλά στις μητέρες μας, στις μητέρες της φτώχειας, στις μητέρες του πολέμου, στις μητέρες που για τα παιδιά τους, τα παιδιά τους μάλλον, είναι το παν και το σύμπαν. Είναι μια μέρα με πολλούς συμβολισμούς, μια μέρα με πολλαπλά μηνύματα, με πολλούς αποδέκτες, μια ημέρα που η οποία σε κάθε περίπτωση όσες ευχές και να υποθούν, ό,τι και να ακουστεί για τη μητέρα, είναι πάρα πάρα πολύ λίγα. Ευχόμαστε λοιπόν χρόνια πολλά, υγεία, δύναμη και να υπάρχει μια πορεία χωρίς τις δοκιμασίες που έχουμε μέχρι σήμερα. Μετά από 3 χρόνια υγειονομικής κρίσης είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί, χωρίς τελικά να λείπει κανένας, μετά από δύσκολα χρόνια. Πραγματικά σήμερα λοιπόν η μέρα είναι αφιερωμένη στις μάνες όλου του κόσμου, στις μάνες τις δικές μας, στις μάνες της καρδιάς μας, στις μάνες που μας μεγάλωσαν. Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες του κόσμου. Η γιορτή της μητέρας σήμερα για όλες τις μητέρες, για αυτές που υιοθέτησαν, για αυτές που γέννησαν, αλλά και για αυτές που προσφέρουν την ανιδιωτελή αγάπη τους και φροντίδα, όπως τις καλές μας κυρίες εδώ στην Αιστεία Μητέρας. Ο Δήμος Λεβαδίων και εγώ προσωπικά θα είμαστε αρρωγοί στο έργο τους, το πολύχρονο, το διαχρονικό τους έργο, πολύ σημαντικό, όχι μόνο στα πλαίσια του Δήμου Λεβαδίων, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Πέραν των χαιρετισμών, η Βάσο Λαφογιάννη απήγγειλε ποίημα αφιερωμένο στη μάνα από την ποιητική συλλογή Χαμένης Άνοιξης Εγκόμια, ενώ ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα από την γνωστή τραγουδίστρια Ελένη Δήμου, την οποία συνόδευσε στο πιάνο ο μαέστρος Γιώργος Παγιάτης. Χρόνια πολλά κυρίες μου, χρόνια πολλά μανούλες, γιαγιάδες. Να στείλουμε και ένα χρόνια πολλά στο σύμπαν για τις μανούλες που έχουν φύγει. Μία από αυτές είναι και η δική μου. Αλλά η μανούλα δεν ξεχνιέται ποτέ. Είναι αυτό το δώρο που, το θείο δώρο που λέμε. Είναι ο άνθρωπος που γεννά τη ζωή. Ακού λοιπόν, μην προσπαθείς να με κάνεις να νιώσω πως φταίω εγώ. Αν θες να γίνεις φεγγάρι που βγαίνει σαν ουρανό, δεν θα σου κάνω ερωτήσεις και λόγια στη σιωπή θα πω.